Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον κώδικα ζωής της Δέλτα Τηλεόρασης. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Ολυμπιονίκη μας, τον κύριο Κώστα Γκατσιώδη. Καλησπέρα σας, κύριε Γκατσιώδη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, είναι η χαρά μου. Κύριε Γκατσιώδη, πριν βγούμε στον αέρα, κουβεντιάσουμε από πού να αρχίσουμε. Από την πλούσια ιστορία σας στον κόσμο του αθλητισμού. Και καταλήξαμε ότι θα μιλήσουμε για τη Φιλανδία. Πάμε στη Φιλανδία το 2000. Και το 91-69 είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάμε την κουβέντα μας. Εξηγήστε μας πώς φτάσατε στη Φιλανδία, τι ήταν εκείνο το ρεκόρ και ποια είναι η μνήμη που έχει μείνει σήμερα από εκείνο το ξεκίνημα. Ναι, ήταν ένα διεθνές meeting στην Φιλανδία, σε ένα χωριό το οποίο είναι το αθλητικό του κέντρο στη Φιλανδία, Κουόρτενε λέγεται. Είχαν επιλέξει εμένα τον Γιάν Ζελέσνη και τον δικό τους πρωταθλητή, τον Παρεβιάινεν, για ένα αγώνα, ας το πούμε, εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήμουνα σε πολύ καλή μέρα εκείνη τη στιγμή και είχα την ευτυχή, ας πούμε, συγκυρία να πετύχω την καλύτερη επίδοση της καριέρας μου, το οποίο παραμένει πανελλήνιο ρεκόρ, 91 μέτρα και 69 εκατοστά, συγγνώμη. Πώς φτάσατε σε αυτή τη μεγάλη επίδοση, κύριε Κατσιώδη? Εννοείται εκείνη τη χρονιά? Ναι, εκείνη τη χρονιά. Όπως και κάθε χρονιά, η προπόνησή μου ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν είχα προβλήματα τραυματισμών εκείνη τη χρονιά. Βρισκόμουν στη Φιλανδία εκείνο το διάστημα γύρω στις 15 μέρες, γιατί υπήρχαν και άλλα δύο meetings τα οποία είχα λάβει μέρος με τους ίδιους συναθλητές και πρωταθλητές και φυσικά άλλους πρωταθλητές άλλων χωρών. Και με τους αγώνες, ας πούμε, έρθει και μεγάλη επίδοση. Ήταν μια από τις καλύτερες επιδόσεις. Ήταν η καλύτερη μου, αυτή που είναι και το ατομικό μου ρεκόρ, το επίσημο, ας πούμε, και έχει μείνει. Εξαιρετική παρουσία μετά, συνεχίζεται σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Σε πανευρωπαϊκούς όχι, δεν είχα την τιμή. Πάντα ήμουν τραυματισμένος. Κατά ένα περίεργο λόγο, όταν γινόταν, επειδή πάντα γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά γίνεται πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα πάντα ήμουν τραυματισμένος και δεν λάμβανα μέρος, δυστυχώς. Συνεχίζει όμως τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζετε εσείς να αγωνίζεστε, συνεχίζετε τη σκληρή δουλειά και τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω σας. Και πάμε μετά στο Σίδνεϊ. Το Σίδνεϊ είναι την ίδια χρονιά, μετά από λίγο καιρό. Δεν ήταν μια τόσο πολύ καλή στιγμή της καριέρας μου, παρόλο που εκείνη τη χρονιά είχα την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, ως επίδοση. Δυστυχώς, είχα ένα πολύ καλό προκριματικό, ένα πολύ καλό πλασάρισμα, αλλά την ημέρα του αγώνα δεν ήταν η μέρα μου. Είχα μια καλή επίδοση γύρω στα 86 μέτρα και 50 εκατοστά, αν θυμάμαι καλά, αλλά δυστυχώς δεν ήταν η επίδοση αυτή που θα μπορούσε να μου φέρει εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα ένα μετάλλιο. Και οπότε έμεινα στην έκτη θέση. Τι έπαιξε ρόλο και δεν πήρατε αυτό που θέλατε? Δεν μπορώ να πω ότι κάτι έφταιξε, παρά μόνο το αφήνω στο θέμα της όχι τόσο καλής ημέρας. Γυμνασμένος ήμουνα, πολύ καλά προπονημένος, κάποιο πρόβλημα τραυματισμού δεν είχαμε αντιμετωπίσει, αλλά δυστυχώς δεν ήταν η μέρα μου. Η επίδοση υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αξιοπρεπέστατη ως και πάρα πολύ καλή. Αλλά όμως εκείνη τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή και με την έγκλη όλων αυτών των αγώνων δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για μένα. Και δεν ήταν η επίδοση, ας πούμε, που όπως είπα και προηγουμένως θα μπορούσε να μου φέρει ένα μετάλλιο. Πώς αισθανόσασταν καθώς νιώθετε ότι τα βλέμματα όλων των Ελλήνων ήταν στραμμένα επάνω σας και ότι οι προσδοκίες ήταν πολύ μεγάλες? Πολύ όμορφα, εξ αρχής ούτως ή άλλως. Είναι εκπληκτικές και πάρα πολύ όμορφες όλες αυτές τις στιγμές. Βέβαια τα συναισθήματα στο τέλος του αγώνα δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά για εμένα. Και ίσως για κάποια ημερίδα, ας πούμε, φιλάθλων που οι οποίοι θα περίμεναν από μένα και πάλι ένα μετάλλιο. Τι έμεινε από το Σίδνεϊ του 2000? Σας έμεινε μια πίκρα, σας έμεινε μια αίσθηση ότι φτάσατε μέχρι τη βρύση και δεν μπορέσατε να πιείτε νερό? Πώς το διαχειριστήκατε στη συνέχεια? Όπως σας είπα, αισθάνθηκα άβολα και όχι όμορφα, η αλήθεια είναι. Κάποιες φορές, ας πούμε, ένιωσα τη γη να πέφτει κάτω από τα πόδια μου, γιατί η επίδοση μου ήταν
Ήταν για μετάλλιο, δηλαδή μπορούσα να πάρω ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Όμως, όπως είπα, δεν ήταν η μέρα μου. Στεναχωρέθηκα πολύ. Βέβαια, από την άλλη, πείζομαι κιόλας. Κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, γίνεται ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, είτε είναι παγκόσμιο είτε είναι πανευρωπαϊκό. Την επόμενη χρονιά είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και εξ αρχής, μετά το τέλος του αγώνα, ακόμα και με αυτή την πικρία μου, ας πούμε, που δύσκολα ξεπέρασα, οφείλω να ομολογήσω, ο στόχος μου επόμενος ήταν για μια επιτυχία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ακόμη. Ναι. Αν και μπορώ να πω ότι είχα και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, πίκαρνας, το πούμε, την εν μέρει αποτυχία μου την τότε εποχή, ας πούμε. Γιατί όλη τη χρονιά παρουσιαζόμουν πάρα πολύ δυνατός, με πολύ μεγάλες επιτυχίες και επιδόσεις. Αλλά η μέρα δεν ήταν η κατάλληλη, δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Πήρατε την έκτη θέση. Μάλιστα. Γύρισε το Ολυμπιονίκης. Και τι είναι αυτό που εισπράξατε? Το χειροκρότημα του κόσμου και τη ζεστασιά του κόσμου. Και τη ζεστασιά, βεβαίως. Ναι, δεν μπορώ να πω. Ήμουν από τους αθλητές οι οποίοι είχα μέρη στη συμπαράσταση από όλους. Και ειδικά από τον απλό φιλάθλο κόσμο. Και φυσικά είναι και αυτοί. Σε έναν αθλητή βάζουν το λιθαράκι τους στην επιτυχία του αθλητή, δηλαδή, και τον σμπρώχνουν έναν αθλητή, ας πούμε, να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ ευχάριστο. Ο τρόπος που ο κόσμος, λέτε, και σας υποδέχεται, που σας αντιμετωπίζει, είναι, ακόμα και σε σας μια δίνει προωθητική και, δύναμη. Μάλιστα, ακόμα και σε μια επιτυχία ή και εν μέρει μια προσωπική αποτυχία, ας πούμε, ο κόσμος είναι δίπλα και την προσπάθεια, ας πούμε, την επικροτεί. Και σε βοηθάει, ας πούμε, να το ξεπεράσεις πιο γρήγορα και να προχωρήσεις ακόμα πιο δυναμικά. Και μετά το Σίδνεϊ, πώς προχωράτε για να φτάσουμε στο 2004? Μετά το Σίδνεϊ, όταν ξεκινάει το επόμενο πλάνο της προπονητικής, ας πούμε, του προπονητικού προγράμματος, υπήρχε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι, που θα γινόταν μετά από ένα χρόνο, στο Edmonton του Καναδά. Φυσικά, και λόγω, ας πούμε, του υψηλού επίπεδου που βρισκόμουν, το προπονητικό μου πρόγραμμα ήταν πολύ απαιτητικό. Και όντως ήταν και μια πάρα πολύ καλή χρονιά, βέβαια, και τότε. Παρόλο που εκείνη τη χρονιά είχαμε κάποια προβλήματα τραυματισμού, αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο τέλος εκείνης της διοργάνωσης, και επειδή εγώ είχα ακόμη όλη αυτή τη συνέστηση της εν μέρει αποτυχίας μου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του μη φέρνοντας μετάλλιο, ας πούμε, στην Ελλάδα και προσωπικά για μένα. Ακόμη και το πρόβλημα του τραυματισμού το οποίο είχα, που ήταν και πολύ σοβαρό και μετέπειτα αναγκάστηκα να κάνω χειρουργείο, δεν στάθηκε ικανό του να μου στερήσει ένα μετάλλιο. Και ήμουν πανευτυχής, είχα έρθει τρίτος, με πολύ μεγάλη επίδοση κιόλας. Ποια ήταν η επίδοση τότε? Είχα ρίξει 89-95. Το επίπεδο του αθλητισμού και του ακουτισμού εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ ψηλό. Να φανταστείτε, ο πρώτος αθλητής, ο καλύτερος του κόσμου, ας πούμε, ο Γιάννης Ζελέσνη, είχε ρίξει κοντά στα 92-80. Αμέσως μετά ο Φιλανδός, ο συναθλητής μου, κάπου στα 91 κάτι, και μετά εγώ 89-95, τρίτο μετάλλιο. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος όταν τα μάτια της παγκόσμιας κοινότητας είναι στραμμένα επάνω του? Εγώ προσωπικά όμορφα. Και πάντα, ας πούμε, ο κόσμος, μπορώ να πω, ήταν για μένα κινητήριος δύναμη για μεγαλύτερη επίδοση. Πάμε στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Πώς νιώθετε εσείς με αυτό το γεγονός εδώ καταρχήν, και μετά να μας πείτε και πώς νιώσατε ως πρώτος λαμπαδιδρόμος, έτσι δεν είναι? Ναι. Ολυμπιακούς δυστυχώς στην Αθήνα δεν είχα την τύχη να λάβω, γιατί το 2002 είχα ένα ατύχημα, μια πτώση σε μια προσπάθειά μου στον ακουντισμό, σε ένα meeting που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, και το οποίο, ας πούμε, μου στέρεσε τη δυνατότητα, ήταν δυνατός τραυματισμός και μου στέρεσε τη δυνατότητα επόμενα χρόνια να κάνω αθλητισμό υψηλού επίπεδου. Αναγκάστηκα να κάνω ένα χειρουργείο, το οποίο, ναι, επανέφερε το χέρι μου σε θεμητά επίπεδα, αλλά όχι σε επίπεδα που να μπορεί να συναγωνιστεί τους υψηλούς διακεκριμένους συναθλητές μου. Το προσπάθησα κάποια χρόνια, γιατί χτύπησα το 2002, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν το 2004, παρόλα αυτά δεν είχα την τύχη και την απόδοση που θα ήθελα και δεν αγωνιστικά. Μου έμεινε μόνο αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η Επιτροπή, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μου έκανε την τιμή να είμαι ο πρώτος λαμπαδιδρόμος. Αυτό για μένα ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη. Πραγματικά εκείνη τη χρονιά είχα δηλώσει
εφόσον μου πήραν κάποια κανάλια συνέντευξη, ότι για μένα αυτή η τιμή είναι σαν να έχω πάρει ήδη ένα χρυσό μετάλλιο στο Ολυμπιακό. Με γέμισε απίστευτα. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή στη ζωή σας και στην καριέρα σας, γιατί το έχετε υπογραμμίσει πολλές φορές και στις συνεντεύξεις σας. Σας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά και είπατε ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή για σας. Ακριβώς. Είναι στην αρχή Ολυμπία, από ό,τι γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο θα βρίσκεται πάντα δίπλα μου, ας πούμε, γιατί από ό,τι γνωρίζω στην αρχή Ολυμπία υπάρχει ένα στόχο, ας πούμε, που εκεί πέρα είναι γραμμένα όλα τα ονόματα των πρώτων λαμπαδιδοδρόμων από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εκεί πέρα θα βρίσκεται και το κατοτικό μου. Κύριε Κατσιούδη, θα πάμε σε ένα μικρό αφιέρωμα που ετοίμασε ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης ο Τσολάκη, για σας, για την πορεία σας και για αυτό που έχετε προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Και θα γυρίσουμε πίσω σε λίγο, να παρακολουθήσουμε το μικρό αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, και είμαστε πίσω σε λίγο. Ο Κώστας Γκατσιούδης είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες από τα πρώτα του κιόλας βήματα. Το 1990 ήταν έκτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων, ενώ στην ίδια διοργάνωση δύο χρόνια μετά ήταν δεύτερος. Το 1994 ήταν πρωταθλητής Ευρώπης για αθλητές κάτω των 23 ετών και το 1995 ήταν τρίτος στο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 1996 στην Ατλάντα προκρίθηκε στον τελικό, αλλά τελικά κατετάγει δέκατος. Το 1997 ήταν χρυσός Μεσογειονίκης και λίγο αργότερα πήρε την πρώτη του μεγάλη διάκριση σε επίπεδο ανδρών, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μπροστά στο ελληνικό κοινό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Αθήνα. Το 1999 επιβεβαίωσε την κλάση του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Σεβίλη, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με βολή στα 89,18 μέτρα. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου το 2001 έδειχνε ξανά έτοιμος να βρεθεί στο βάθρο και φυσικά δεν απέτυχε. Με βολή στα 89,95 μέτρα κατέκτησε την τρίτη θέση και το τρίτο διαδοχικό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το 2002, στο μοναδικό αγώνα που έκανε στη Θεσσαλονίκη, έριξε 91,24 μέτρα, ωστόσο στη συνέχεια του αγώνα τραυματίστηκε, χάνοντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2002. Επιστρέφουμε από το ρεπορτάζ που παρακολουθούσαμε, το οποίο ετοίμασε ο καλός συνάδελφος ο Θανάσης ο Τσολάκης. Κύριε Γκατσιούδη, μας μιλήσατε για τους τραυματισμούς σας αρκετά. Πώς θα ήταν τα πράγματα στην καριέρα σας αν δεν είχατε αυτά τα προβλήματα με τους σοβαρούς τραυματισμούς? Έτσι θα έλεγα, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε σημαντικές στιγμές της σταδιοδρομίας σας. Τι θα είχε αλλάξει, τι θα ήταν διαφορετικό, πώς θα ήταν η πορεία σας? Δυστυχώς τα θέματα των τραυματισμών είναι ένας παράγοντας που κάθε αθλητής θέλει να μην έχει στην αθλητική του καριέρα. Εγώ δυστυχώς είχα πολλούς τραυματισμούς σε όλη την αθλητική μου καριέρα και ήταν και αυτοί, ας πούμε, που μου σταματήσαν από αυτό που πραγματικά αγάπησα να κάνω. Και είπατε σε κανέναν περίεργο τρόπο γινόταν σε στιγμές που ήταν πολύ σημαντικές, πολύ ουσιαστικές για την συνέχεια της καριέρας σας. Απλά ήταν δυνατή και τύχαινε έτσι, ούτως ώστε όταν υπήρχε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη μέση, εγώ να μην έχω λάβει μέρος. Δεν είναι τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι εάν εκείνη τη δεδομένη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δεν είχα αυτή την πτώση και αυτόν τον σοβαρότατο τραυματισμό, πολύ πιθανό, εάν είχα υγεία μέχρι τώρα, θα αγωνιζόμουν ακόμη. Ίσως βέβαια όχι με τόσο περγαμηνές φοβερές όσο θα είχα την εποχή εκείνη, αλλά εν πάση περιπτώσει και επειδή το επίπεδο του ακοντισμού έχει πέσει τα τελευταία χρόνια, θα ήμουν ακόμα παρόν, ίσως ακόμα και στα μετάλλια. Χωρίς τους τραυματισμούς λέτε ότι θα σας βλέπαμε ακόμη στα γήπεδα? Είναι πολύ, πολύ πιθανό. Με βάση την ηλικία μου, ναι, θα μπορούσα ακόμα να αγωνίζομαι. Θα το θέλατε, φαντάζομαι. Βεβαίως, τι αλίμονο. Θα ήταν για μένα ότι καλύτερο. Να. Πόσο οι τραυματισμοί σας επηρέασαν σε ψυχολογικό κομμάτι, πώς το διαχειριστήκατε σε αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό?
Στον τελευταίο μου τραυματισμό, ο οποίος ήταν σοβαρότατος και πραγματικά αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα μετά από το άσχημο πέσιμο που είχα, δυσκολεύτηκα πολύ. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι είχα άρεστη και αντιμετώπιση από όλους τους φορείς. Ας πούμε, από την Ομοσπονδία μου, από την Πολιτεία, με στείλανε στους καλύτερους γιατρούς, φέρανε εδώ τους καλύτερους γιατρούς, κάνε τα πάντα, δηλαδή με βοηθήσανε και τα επόμενα χρόνια να επανέλθω και με στηρίξανε όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να το λέτε αυτό, γιατί πολλές φορές ακούμε τους αθλητές να έχουν μία πικρία. Όχι, εγώ έχω μια δυσκολία θέμα, σε σχέση με την αντιμετώπιση από την πολιτεία και είναι σημαντικό να το λέτε αυτό. Ότι τους χρωστάω πολλά. Είστε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τον τρόπο που αντιμετωπιστήκατε εκείνη την περίοδο. Είχα άριστη αντιμετώπιση, ναι. Με βοηθήσανε πάρα πολύ. Μιλήστε μας για το παγκόσμιο ρεκόρ στην εφηβική σας. Το παγκόσμιο ρεκόρ έγινε, ναι. Αυτή ήταν μια άλλη μεγάλη επιτυχία της καριέρας μου της αθλητικής. Σε ηλικία 18-19 ετών. Υπήρχε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Αθήνα, ανδρών όμως, σε κατηγορία ανδρών. Εγώ ήμουν έφηβος ακόμη και ο προπονητής μου με προέτρεψε να πάμε να αγωνιστούμε. Και ήταν τόσο πολύ, ήμουν αρκετά μάλλον γυμνασμένος, που κέρδισα το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία των ανδρών, εγώ έφηβος, και με ακόμη πιο ευχάριστη κατάληξη να σπάσω το παγκόσμιο ρεκόρ που κατήχε ένας Ρώσος ακοντιστής. Για κάποια εκατοστά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ όταν σπάει είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Με γέμισε χαρά και υπερηφάνεια και η αλήθεια ήταν ότι εκείνη τη χρονιά πίστεψα ότι για να μπορέσω να καταφέρω ένα τέτοιο πολύ μεγάλο άθλο, ότι ας πούμε έχω τα φόντα ας πούμε, για να προχωρήσω στον αθλητισμό και τα επόμενα χρόνια και σε μεγαλύτερες κατηγορίες και μου έδωσε το ένα εύνασμα το να προχωρώ και να προσπαθώ ακόμα περισσότερο. Αυτό όλο, αυτή όλη η μεγάλη επίδοση και η μεγάλη νίκη και η μεγάλη λάμψη που έρχεται μετά από την μεγάλη επίδοση, πόσες ώρες δουλειάς κρύβει από πίσω και τι θυσίες κρύβει? Θυσίες κρύβει κυρίως σε μικρή ηλικία, όπου εκεί πέρα πρέπει να το πούμε, να πάρεις τις σωστές βάσεις. Εγώ είχα έναν προπονητή στο Δημότικο, γιατί μετά έφυγα προς την Αθήνα και άλλαξα προπονητή. Είχα τον κύριο Αθανάσιο Τσιμάκα, ο οποίος είχε μια ομάδα αθλητών που μας έδωσε άριστες βάσεις αθλητικής παιδείας. Ήσασταν τυχερός το ξεκίνημά σας. Ναι, εκεί πέρα μπορώ να πω ότι οι θυσίες υπάρχουν κάποιες, δηλαδή, που πρέπει να είσαι πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό που κάνεις. Και να έχεις και βέβαια και τη στήριξη των γονιών σου, γιατί ένα νέο παιδί, ένας έφηβος, ένας παιδάς, δηλαδή ένας αθλητής σε ηλικία 13, 14, 15 χρονών, πολύ εύκολο μπορεί να ξεφύγει. Εγώ είχα και τη στήριξη των γονιών μου, του πατέρα μου κυρίως και της μητέρας μου, οι οποίοι βρισκόταν από δίπλα μου σε κάθε στιγμή της ζωής μου και μπορώ να πω ήταν φύλακες άγγελοι, ας πούμε, στην όλη μου προσπάθεια. Τι κάνει έναν άνθρωπο, κύριε Γκατσιούδη, να θέλει να ξεχωρίσει και να βγει από το μέσο όρο των συνομιλίκων του, της κοινωνίας στην οποία ζει, της ομάδας στην οποία είναι ενταγμένος και να κάνει αυτό το εκτείναγμα και να κάνει αυτή τη διαφορά? Ποια είναι αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά, που έναν αθλητή τον σπρώχνουν στο να κάνει πρωτοαθλητισμό? Σε εσάς, ποια ήταν αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά? Καταρχήν, κανένας δεν επιλέγει να κάνει πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός έρχεται στην πορεία. Όλοι ξεκινάμε από τον αθλητισμό και για να αποκτήσουμε, ας το πούμε, μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω του αθλητισμού. Από εκεί και πέρα, μετά από αγώνες, μετά από πολλή επιμονή, πολλή θέληση, πολλή προσπάθεια, έρχεται ο πρωταθλητισμός στο αθλητικό κομμάτι. Και πάλι δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έρθουν πρώτα οι αποτυχίες και σιγά σιγά προσπαθείς να ξεπερνάς τον εαυτό σου, να ξεπερνάς τους αθλητές οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλότερα σκαλοπάτια από σένα. Και κάποια στιγμή με την πολλή θέληση, πολλή επιμονή, όπως είπα, και πάρα πολλή δουλειά, και φυσικά παίζει και πολύ μεγάλο ποσοστό το θέμα της τύχης, του να μην έχεις τραυματισμούς όπως έχουμε προειπεί πάρα πολλές φορές, φτάνεις να γίνεσαι πρωταθλητής. Λέτε, θέλει πολλή δουλειά και θέλει και ψυχικά αποθέματα. Και θέλει και μία προεργασία σε ένα κομμάτι
εσωτερικό, ότι αποφασίζω να προχωρήσω λίγο περισσότερο, να πάω λίγο πιο μακριά. Αυτό μετά είναι και ένα βίωμα το οποίο έχει ο κάθε αθλητής και το τι θέλει να, πόσο θέλει να προσπαθήσει και τι είναι διατεθειμένος, ας πούμε, να θυσιάσει εν μέρη. Βέβαια, όταν κάποιος γίνεται πρωταθλητής και ξεφεύγει κατά πολύ, δεν χρειάζεται μετά και τόσες πολλές θυσίες, όπως πολλές φορές ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από άλλους αθλητές να λένε «έκανα κάποιες θυσίες». Εγώ, όπως είπα και πρωί και πριν, όταν ήμουν μικρός και με τη στήριξη των γονιών μου, ναι, κάποιες θυσίες τις είχα. Αλλά μετά, όταν έφυγα στην Αθήνα και επειδή ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό που ήθελα να κάνω, δεν μπορώ να πω ότι έχασα κάτι από τη ζωή μου, δηλαδή. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τις διαφημίσεις, αν δεν έχετε αντίρρηση. Κάνε και θα πρόβλημα. Επιστρέψουμε Παρακαλώ. Για να μας μιλήσετε και για τις θυσίες, μικρές ή μεγάλες που κάνετε, και για το ρόλο που έπαιξε το Δημότυχο στην καριέρα σας και στα διαδρομία σας και για τους γονείς σας, αλλά και πώς βλέπετε τον αθλητισμό και τι προτείνετε στους νέους ανθρώπους. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ναι. Μικρό διάλειμμα για τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστροφή στο στούντιο σε λίγο. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Συζητάμε απόψε με τον Ολυμπιονίκη μας, τον κύριο Κώστα Γκατσιούδη. Κύριε Γκατσιούδη, διακόψαμε στη στιγμή που μας μιλούσατε για τις θυσίες που πρέπει να κάνει ένας αθλητής. Μας είπατε ότι σίγουρα πρέπει να γίνουν θυσίες, ίσως όχι τόσο πολλές όσες να φαίνονται στα μέσα ενημέρωσης από άλλους αθλητές όταν γίνονται συνεντεύξεις. Εσείς τι θυσίες κάνατε για να μπορείτε να έχετε αυτές τις επιδόσεις και να είστε στα γήπεδα με τέτοιο επίπεδο? Κοιτάξτε, όπως είπα και προηγουμένως, το μεγαλύτερο, ας πούμε, οι μεγαλύτερες θυσίες πρέπει να γίνουν όταν ένας αθλητής πρέπει να πάρει τις βάσεις, όπως είπα στο Δημότυχο. Εκεί πέρα, όντως σε σχολική πλέον εγώ ηλικία, δεν μπορούσα να έχω τις ίδιες εξόδους που έχουν τα παιδιά, τα συνομήλικά μου, με αθλοπαιδείες, με εκδρομές. Να φανταστείτε ότι την εκδρομή ακόμα και στο Λύκειο αργότερα την έχασα, γιατί είχα αθλητικές υποχρεώσεις. Η επιδόση σας στο σχολείο, το σχολικό πρόγραμμα, βοηθούσε, κούραζε, πώς ήταν? Όχι, δεν κούραζε, όχι καθόλου. Ήταν εύκολο, μπορώ να πω. Δεν αντιμετωπίζα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Πήρατε όμως το μήνυμα από την αρχή ότι πρέπει να κάνετε θυσίες. Για παράδειγμα, να μην έχετε τις εξόδους που έχουν οι άλλοι συμμαθητές σας. Ναι, να μην γιατί πάρετε μέρος σε μια σχολική εκδρομή. Από την αρχή μπήκατε σε ένα πρόγραμμα που ήταν στερητικό, θα έλεγα. Δεν μπορούσα να ξενυχτάω. Δεν έπρεπε να προσέχω κάποια πράγματα. Όλα αυτά, βέβαια, όλα αυτά τα βιώνει κάθε αθλητής ο οποίος θα προχωρήσει αργότερα στη ζωή του, θα έχει την τύχη να προχωρήσει. Μπορεί να ακούγονται τώρα πλέον ότι δεν είναι θυσίες, αλλά για έναν νέο της ηλικίας των 16-17 ετών όλα αυτά φαντάζονται βουνό. Είναι θυσίες και μάλιστα μεγάλες. Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Πώς σας αντιμετώπιζαν οι συμμαθητές σας, οι συμμαθήτριές σας, οι συνομήλικοί σας? Πιστεύανε σε εσάς? Νομίζω ότι χαιρότανε, δηλαδή, και θυμάμαι ότι μετά από κάθε μου επιτυχία σε σχολικά πρωταθλήματα, στο Λύκειο ιδιαίτερα, όταν, ας πούμε, η διευθύντρια του σχολείου ανέγγελνε, ας πούμε, το γεγονός ότι εγώ βγήκα πρώτος, ας πούμε, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σχολικών Σχολείων, υπήρχε χαρά και ενθουσιασμός. Είχα πολύ καλές σχέσεις και με τους συμμαθητές μου. Πριν από λίγο αναφερθήκατε στους γονείς σας και στο ρόλο που έπαιξαν αυτοί στην πορεία σας. Πώς εσείς βρεθήκατε στο γήπεδο με το κόντιο στο χέρι? Ήταν κάτι που έγινε τυχαία? Ήταν μία πρόταση των γονιών σας? Ήταν μία πρόταση από το περιβάλλον σας? Πώς το κόντιο ξαφνικά βρέθηκε στο χέρι σας? Κοιτάξτε να δείτε. Κάποια στιγμή στο Δημοτικό είχε ξεκινήσει, μάλλον το τότε Υπουργείο Αθλητικής Παιδεία, ας το πούμε έτσι, ένα πρόγραμμα στο να βρει νέα ταλέντα. Γίνανε κάποιες μετρήσεις, γίνανε κάποιοι αγώνες. Εγώ είχα μία αίσθηση στο να ρίχνω το τοπάκι μακριά. Βλέποντας αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι εγώ έχω ρηπτική ικανότητα, ο πατέρας μου αργότερα
με όθησε αυτός μέσα στον χώρο του αθλητισμού. Ήταν και αυτός βέβαια αθλητής του κλασσικού αθλητισμού στα νιάτα του. Υπήρχε και παράδοση στην οικογένεια κατά ναι, κάποιον τρόπο. Κατά κάποιο λέτε. Τρόπο, ναι. Και επειδή του άρεσε και ο κλασσικός αθλητισμός και επειδή υπήρχε τότε, έγινε ο ΓΑΣ Πάρτοκος στο Δημοτήχο, ο αθλητικός σύλλογος της πόλης μας, κατευθείαν με έσπρωξε εκεί πέρα. Δηλαδή, νομίζω ότι όλα οφείλονται στον πατέρα μου. Και πραγματικά ήταν το να γίνω εγώ αθλητής βασίζεται σε μια τύχη. Έτσι νομίζω. Να, γιατί το λέτε αυτό? Γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό, το να ψάξουν να βρουν θεωρητικά κάποια ταλέντα και αν δεν υπήρχε, η στήριξη του πατέρα μου που να δει αυτό το πράγμα και να με πάρει εμένα να με οθήσει στο σωστό δρόμο, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν αθλητής. Είναι δεδομένο αυτό. Φλερτάρατε κάποια στιγμή με τα ομαδικά αγωνίσματα? Ναι, πέρασα. Είπατε κάποια στιγμή ότι εδώ είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα? Όχι, μόνο πέρασα από όλα τα αγωνίσματα. Και από μπάσκετ και από ποδόσφαιρο και από ταϊκβοντό και από βόλεϊ. Δεν σας κέρδισε όμως κανένα από όλα αυτά? Όχι, αυτά ήταν τα εύκολα, τα ωραία τα αθλήματα. Που δεν απαιτούνται θυσίες, που είναι αθλοπαιδείες, που πας γελάς με τους φίλους σου, με τους αθλητές σου, παίζεις, κάνεις, είναι εύκολα. Έχουν όμως και στη συνέχεια μια διαφορετική εξέλιξη σε σχέση με τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται στο μπάσκετ, είδαμε στην Ελλάδα, έχουν μια άλλη εξέλιξη. Ή οι άνθρωποι που παίζουν ποδόσφαιρο επίσης έχουν... Μιλάτε για τους επώνυμους και πολύ μεγάλους αθλητές. Ακριβώς, οποίοι... ακριβώς. Εντάξει, επειδή αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία θέλει πολύ χρόνο, και δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό τον κλασικό και τον επίπονο ατομικό αθλητισμό. Mm-hmm. Είναι αθλοπαιδείες, είναι αθλητικοί σύλλογοι ιδιωτικού φορέως, όπου υπάρχει ένας μεγάλο επιχειρηματίας και, ναι, και σμπρώχνει, ας πούμε, τους αθλητές. Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση, ναι, μου λέτε. Ναι, δεν υπάρχει καμία σχέση. Αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε? Θα αλλάζατε κάτι σε σχέση με αυτό που έχετε κάνει? Σίγουρα θα προσπαθούσα πολύ περισσότερο. Θα ήμουν πάλι μέσα στον χώρο του αθλητισμού. Εάν μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί και να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα γυρνούσα ακριβώς εκείνη την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο στάδιο. Και τι θα αλλάζατε? Τι διαφορετικά θα κάνατε? Τις ώρες που είστε στην προπόνηση, τι θα αλλάζατε? Δεν θα είχα το μυαλό μου να φύγω ποτέ από προπόνηση. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, από την ηλικία των 13 μέχρι και που άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχω κάποιες δυνατότητες, εμένα το μυαλό μου, όπως και κάθε παιδιό φυσικά και κάθε αθλητή εκείνης της ηλικίας, δεν είναι να ζορίζεται και να ταλαιπωρείται, παρά να κάνει εκδρομές με τους φίλους του, να παίζει. Θα ήμουν πολύ πιο συνειδητοποιημένος και θα προσπαθούσα ακόμα περισσότερο. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, κύριε Γκατσιούδη, για το θέμα των αναβολικών. Μάλιστα. Ποια είναι η δική σας θέση σε σχέση με αυτό? Είναι η νέα μάστιγα των ναρκωτικών, δυστυχώς. Και... ότι οι υψηλές επιδόσεις συνδέονται με αναβολικά. Όχι, εδώ κάνετε λάθος. Και αυτό, λέω αυτό που υπάρχει στην κοινή γνώμη, αυτό που έχει μείνει στην κοινή γνώμη. Ναι. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Ποια είναι η δική σας θέση, τι λέτε? Κοιτάξτε, όσο πιο υψηλό το επίπεδο του πρωταθλητή, ας το πω, του αθλητισμού, τόσο πιο δύσκολο, τουλάχιστον σε ατομικά αθλήματα, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να κάνει χρήση αναβολικών ουσιών. Και αυτό το λέω με βεβαιότητα, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι όλοι οι Έλληνες αθλητές οι οποίοι είναι πρωταθλητές και ειδικά αυτοί που κάνουν ατομικά αθλήματα ελέγχονται από δύο φορείς. Από την Ελληνική Ομοσπονδία που κυνηγά και κάνει τακτά ελέγχους ανίχνευσης αναβολικών ουσιών και από τη διεθνή. Να σας πω βέβαια ότι ανά πάσα ώρα, ανά πάσα στιγμή, γνωρίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητισμού, αυτή που σε ψάχνει, ας πούμε, για να σε ελέγξει, πού βρίσκεσαι. Οι αθλητές είναι με ένα τάμπλετ στο χέρι και δηλώνουν την κάθε ώρα και κάθε στιγμή που βρίσκονται. Ακόμα και στον καφέ που θα πάνε, γνωρίζουν πού θα πάνε να τους βρούνε. Δεν νομίζω ότι κάποιος αθλητής θα μπορούσε να παίξει το μέλλον του, εφόσον έχει φτάσει και ειδικά τόσο ψηλά, να πάρει αναβολικές ουσίες και να μαυρώσει όλη του την πορεία. Και να σας το πω και αλλιώς, οι αναβολικές ουσίες στην ουσία είναι αυτές που ανεβάζουν τη δύναμη. Αλλά δύναμη δεν σημαίνει ότι ανεβάζοντας τη δύναμη θα έρθουν και επιδόσεις. Ειδικά στα ατομικά αθλήματα και αυτά που είναι και τεχνικά,
και σε όλα, μάλλον όλα τα ατομικά, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην επίτευξη της επίδοσης και άλλοι παράγοντες που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δύναμη. Εάν οι επιδόσεις γκρινόταν μόνο με τη δύναμη, οι πιο δυνατοί άνθρωποι στον κόσμο θα ήταν και οι καλύτεροι αθλητές. Δεν είναι όμως έτσι. Και δυστυχώς για το πρόβλημα των αναβολικών θα μπορούσα βέβαια να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αν πάμε σε ένα φαρμακείο θα μπορούμε πολύ εύκολα να αγοράσουμε αναβολικά. Είναι πάνθινο να το βρεις. Και μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στα γυμναστήρια παρά στον χώρο του αθλητισμού καθε αυτού. Άρα λέτε ότι κακός ο εστιασμός γίνεται μόνο σε σχέση με τον πρωτοαθλητισμό και τα αναβολικά. Έχουν υπάρξει και θύματα. Έχουν υπάρξει και περιστατικά. Δεν, βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά απλά λέω ότι όσο πιο μεγάλο το επίπεδο, τόσο πιο δύσκολο. Δηλαδή, τώρα κάποιο αθλητή να παίξει την πορεία του κορώνα γράμματα, μήπως τυχόν και ανέβει ελάχιστα, δεν νομίζω να το κάνει. Δύσκολο. Εσείς πότε αισθανθήκατε ότι ήταν η τελευταία στιγμή που είστε μέσα στο γήπεδο, κύριε Κατσιώτη? Πότε αισθανθήκατε ότι εδώ τώρα η καριέρα μου έχει κλείσει, έχει κάνει τον κύκλο της? Ναι, μετά από κάποια χρόνια τότε που χτύπησα και προσπαθούσα να επανέλθω στους αγωνιστικούς στίβους, πότε ήταν στην Κρήτη, ένα meeting πάλι, προσπάθησα να επανέλθω. Έριξα μόλις 75 μέτρα και κάτι. Και εκεί είπα ότι δεν μπορώ άλλο, δηλαδή δεν αξίζει άλλο να ταλαιπωρούμε και να προσπαθώ, γιατί δεν μπορούσα να πλέον. Ήταν μια πικρή στιγμή για σας, ήταν μια στιγμή που είπατε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσω με ψυχραιμία και ωριμότητα? Πικρή στιγμή ήταν τη στιγμή που χτύπησα, γιατί πραγματικά σας είπα και προηγουμένως κατάλαβα ότι τη σοβαρότητα του τραυματισμού μου, είχα ένα άσχημο πέσιμο, η αλήθεια είναι. Εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, όμως όπως και σας είπα, είχα άρεστη και απίστευτη βοήθεια από όλους τους φορείς. Αυτό με όρισε και με βοήθησε το να προσπαθώ και να προσπαθήσω τα επόμενα χρόνια. Βέβαια δεν τα κατάφερα να ξαναφτάσω σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο πώς σας επηρέασε αυτή η διαδρομή, κύριε Κατσιώδη? Ήσασταν ένα πρόσωπο που ήσασταν μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Για πολύ καιρό οι δημοσιογράφοι σας έψαχναν συνεχώς για να έχουν μια δήλωσή σας, μια φωτογραφία σας, να έχουν νέα και ειδήσεις από τη ζωή σας και από την, φαντάζομαι, και από την προσωπική σας ζωή και από τη σταδιοδρομία σας. Ζήσατε στην Αθήνα για ένα διάστημα. Μιλήστε μας για το ανθρώπινο κομμάτι. Πώς επηρεάστηκε το δημοσιότητα ανθρώπινο κομμάτι? Η δημοσιότητα κάποια στιγμή είναι πολύ όμορφη για κάποιον νέο αθλητή. Ας το πούμε έτσι. Έχει και τους κινδύνους της όμως. Βεβαίως και έχει τους κινδύνους. Αισθανθήκατε αυτόν τον κίνδυνο εσείς? Της υπερβολικής προβολής ή το ότι κινδυνεύει η ιδιωτική σας ζωή ή ό,τι κινδυνεύει? Ό,τι κινδυνεύει. Παλιά, ξέρετε, υπήρχαν αυτά τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά. Περιοδικά, ναι. Που πήγαινες, ας πούμε, με την παρέα σου σε ένα μαγαζί και από μακριά κάποιος έβγαζε φωτογραφία και το πόσταρε, ας πούμε, στα περιοδικά. Τώρα έχει αλλάξει, έχει πάει στον ηλεκτρονικό τύπο. Πολλές φορές έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση, χωρίς να φταίω κιόλας. Όπως είπα, κάποια στιγμή είναι πολύ όμορφο να είσαι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε χαροποιεί. Αλλά υπάρχει μετά από κάποιο καιρό που ζητάς την ανωνυμία και προσπαθείς όντως να αποφύγεις όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τουλάχιστον εγώ ήμουν ασυνειδητοποιημένος. Ήξερα ότι με το που θα λήξει η αθλητική μου η καριέρα, ότι πάβουν και τα φώτα της δημοσιότητας. Το ήξερα. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα κάποιοι αθλητές και κάποιοι επώνυμοι, οι οποίοι μόλις κλείσει η θητεία τους ή μόλις κλείσει η καριέρα τους ή φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από πάνω τους, πέφτουν σε κατάθλιψη και τέτοια. Ναι, βεβαίως. Διότι χάνουν ένα σημαντικό κομμάτι από το νόημα της ζωής τους. Ακριβώς. Εσείς όμως μετά αποφασίσατε να μετακινηθείτε και από την Αθήνα στον Εύρο. Και αυτή από μόνη της είναι μια απόφαση που σας αποσυνδέει λίγο από τη δημοσιότητα και Αθήνα, την προβολή. Στην Αθήνα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Όπως είπατε, δεν απάντησα στην ερώτηση σας προηγουμένως. Στην Αθήνα πέρασα πολύ ωραία. Οφείλω να ομολογήσω και σαν αθλητής και σαν πρωταθλητής. Πάρα πολύ όμορφη ζωή μου ήταν. Και η αθλητική και η προσωπική μου, πάρα πολύ ωραία. Μετά έκανα οικογένεια. Με την τότε γυναίκα μου, ας πούμε, επιλέξαμε ότι η Αθήνα, και εφόσον εγώ είχα φύγει από το αθλητικό κομμάτι, επιλέξαμε, ας πούμε, να γυρίσουμε σε μια
ήσυχη ζωή. Ακριβώς. Πιο ασφαλής, πιο προσιτή. Και επιλέξατε το Δημότυχο. Και επιλέξαμε το Δημότυχο, γιατί και εγώ και η πρώην γυναίκα μου είμαστε από το Δημότυχο. Οι γονείς μας είναι εκεί και εγκαταστάθηκαμε εκεί. Και τα παιδιά γεννήθηκαν εκεί. Εκεί. Όχι, τα παιδιά γεννήθηκαν Αθήνα. Στην Αθήνα. Ναι. Και τώρα πώς είστε με τα παιδιά, τους βάζετε στο κομμάτι το αθλητικό της ζωής σας, θέλετε να τους δείτε και αυτούς να είναι μέσα στα γήπεδα. Πιστεύετε ότι ο αθλητισμός είναι μία απάντηση στους νέους ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται σε αδιέξοδο? Μιλήστε μας λίγο για αυτό το κομμάτι, για τις απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Τα μικρά μου ασχολούνται με τον αθλητισμό, κάνουν βέβαια σε αυτή την ηλικία ταϊκβοντό. Κάποια στιγμή στην Ορεστιάδα τα πηγαίναμε για κολυμπητήριο. Τώρα έχει σταματήσει βέβαια αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω αθλητές. Και εγώ είμαι σίγουρο αυτό ότι, ας πούμε, αργότερα θα προσπαθήσω να τους μπρόξω τουλάχιστον σε αυτό το ριάκι του αθλητισμού. Και θα τους βοηθήσω φυσικά τα μέγιστα, όσο δεν πάει. Τώρα, για τα νέα παιδιά, κύριε Γκατσιούδη, που περνάνε δύσκολα, είναι ο αθλητισμός ένας δρόμος που πρέπει να πάρουν, κατά τη γνώμη σας? Ο καλύτερος δρόμος που θα μπορούσαν να πάρουν και για την ψυχική τους υγεία και για τη σωματική τους φυσικά. Εδώ στην Αλεξανδρόπολη εσείς είσαστε πάρα πολύ καλά, οφείλω να ομολογήσω, σε όλους αυτούς τους τομείς. Έχετε ένα εξαιρετικό κολυμπητήριο, έχετε ένα πολύ ωραίο στάδιο που αρκετοί αθλητές σας βλέπω κατά καιρούς όταν έρχομαι, ασχολούνται, ας πούμε, και με τον κλασικό αθλητισμό. Είστε μια πόλη που αγαπάει, ας πούμε, τον αθλητισμό και οι νέοι τους, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, ασχολούνται. Πιστεύετε ότι θα πρέπει οι οικογένειες, οι γονείς των παιδιών να στηρίξουν και να δώσουν προσανατολισμό στα παιδιά προς τον αθλητισμό? Μέγιστα. Τα μέγιστα. Είναι ότι καλύτερο μπορεί να κάνουν προς τα παιδιά τους. Και τι έχουν να κερδίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο, κύριε Κατσιούδη, αν μας παρακολουθούν νέοι άνθρωποι τώρα και θέλουν από εσάς να μάθουν τι έχουν να κερδίσουν όταν θα βρεθούν στο στίβο, όταν θα βρεθούν σε μια πισίνα, όταν θα βρεθούν στο περιβάλλον του αθλητισμού? Καταρχήν θα γίνουν πιο κοινωνικά τα παιδιά, θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, η υγεία τους, το α και το ω, θα αποκτήσουν ένα όμορφο σωματότυπο. Μια διαφορετική παιδεία, όμορφη, ωραία, χωρίς όλες αυτές τις μάστιγες των ναρκωτικών, ας πούμε, που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι εδώ στην Αλεξανδρόπολη, όπως και είπα προηγουμένως, είστε σε πολύ καλό επίπεδο. Από την εποχή που εσείς βρισκόσασταν στο γήπεδο και κάνατε πρωτοαθλητισμό μέχρι σήμερα, θεωρείτε ότι έχει πέσει το επίπεδο? Εσείς ήσασταν σε μια άλλη εποχή, πιο υποστηρικτική, πιο λαμπερή, να έλεγα σε ένα καλύτερο επίπεδο από ό,τι είναι σήμερα. Πώς βλέπετε τη διαφορά σε σχέση με τον χρόνο και πώς βλέπετε το σήμερα, κύριε Γκατσιούδη? Νομίζω τώρα ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη υποστήριξη. Μετά όσα βέβαια γίνονται και δίθεν της οικονομικής κρίσης, ναι, έχουμε βαλθεί όλοι να μας βάλουν σε ένα τρυπάκι και μάλιστα κόβουν από τον αθλητισμό, που στον αθλητισμό θα έπρεπε να προσφέρουν τα μέγιστα και να μην κόβεται τίποτα από εκεί. Λέτε ότι η οικονομική κρίση είναι μία πρόφαση. Ακριβώς. Για να πέσουν τα επίπεδα προσφοράς υπηρεσιών στον χώρο του αθλητισμού. Ακριβώς. Άρα παρόλα αυτά βλέπω ότι οι γονείς δεν πέφτουν σε αυτή την παγίδα και όσο αφορά την αθλητική του παιδεία των παιδιών τους, βοηθάνε τα μέγιστα. Δεν αποθαρρύνεται, λέτε, ο κόσμος, συνεχίζει να... Όχι, βέβαια. Απλά σε κάθε επίπεδο, ας πούμε, αθλητικού αγωνίσματος πρέπει να υπάρξει και κάποια στήριξη. Αυτή η στήριξη παλιά την είχε η εκάστοτε ομοσπονδία του αθλήματος. Τώρα αυτή η στήριξη βασίζεται στους γονείς. Με όποια, ας πούμε, δυσκολία αντιμετωπίζουν και οι γονείς οικονομικοί. Ναι. Παλιά η στήριξη μιας ομοσπονδίας υπήρχαν αγώνες. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Πολύ δύσκολα.
υπάρχουν άλλοι αθλητές στην περιοχή μας, από την περιοχή μας που σηκώσανε ψηλά το ακόντιο, που μαζί με εσάς κάνανε την προσπάθεια, που εσείς νιώθετε ότι υπάρχει έτσι μια ομάδα παιδιών ή αθλητών που μπορεί να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Αλεξανδρούπολη ανέκαθεν είχε παράδοση στον ακοντισμό. Εγώ, ας πούμε, μεγάλωσα με πρότυπο την Χορινού και τη Μαγκίνα. Δύο μεγάλες αθλήτριες από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, οι οποίες εκπροσωπούσαν τότε την εθνική ομάδα των γυναικών στον ακοντισμό. Μετά βγήκα εγώ και η άλλη στην αθλήτριά μου, η Αντιγόνη Βουρδόλη, που και αυτή επίσης εκπροσωπούσε μαζί με εμένα κάποια χρόνια την εθνική ομάδα στον ακοντισμό. Έχουμε παράδοση, ναι. Και από ό,τι γνωρίζω, ναι, υπάρχουν κάποιοι αθλητές οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, τον ακοντισμό ειδικότερα. Και στο Δημότυχο φυσικά έχουμε έναν πολύ καλό αθλητή. Και εδώ, από ό,τι γνωρίζω, η Αλεξανδρούπολη έχει κάποια παιδάκια, ένα παιδί, έναν έφηβο ο οποίος έχει περγαμηνές για να προχωρήσει. Σήμερα που περνάμε πολύ δύσκολα, αναφερθήκατε και εσείς στην οικονομική κρίση. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε ένα πρότυπο για να κρατηθούμε και να πούμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι υπάρχει προσπάθεια ανθρώπινη, ότι ακόμη και στα δύσκολα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αισθάνεστε εσείς ένας Ολυμπιονίκης, ένας άνθρωπος που έκανε τη διαφορά, ένας άνθρωπος που πήρε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του μετά από πολλή δουλειά και μετά από πολλή προσπάθεια? Αισθάνεστε ότι αποτελείτε ένα παράδειγμα από το οποίο μπορεί η κοινωνία σε δύσκολες στιγμές να αντλήσει δύναμη, κύριε Γκατσιούδη? Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, αυτό θα το πει ο κόσμος. Εάν θα μπορώ να προσφέρω. Εγώ πάντως, αν ήταν στο χέρι μου, εάν ήταν θέλημα μάλλον συμπατριωτών μου, φορέων, γονέων να συνεισφέρω, θα ήθελα πολύ. Πώς βλέπω. Αλλά πώς θα ήθελα με την ωραία μορφή του αθλητισμού. Δηλαδή, ο λόγος που ακόμη εγώ δεν έχω ασχοληθεί με το να προωθήσω παιδάκια ή να τα βοηθήσω, ας πούμε, στον χώρο του αθλητισμού είναι αυτός. Δηλαδή, δεν θέλω ένα παιδάκι να ξεκινήσει, να θέλω να του δώσω εγώ το 100% του εαυτού μου, με βάθος χρόνου, και αυτό με το χρόνο και το χρόνο να προσπαθεί, αλλά να μην τυχαίνει στήριξης και προβολής. Δεν θέλω, γι' αυτό ακόμη δεν έχω προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Όμως κάνετε σκέψεις για το από εδώ και πέρα πώς θα μπορούσατε να προσφέρετε? Κάποια δεδομένα στιγμή σίγουρα. Ποιος θα είναι ο ρόλος σας στην περιοχή? Κάποια δεδομένα στιγμή. Με ποιους ανθρώπους θα θέλετε να μιλήσετε για να στήσετε κάτι που να έχει σχέση με την προσφορά σας εδώ? Ποιες είναι αυτές οι σκέψεις? Δεν μπορώ να βασιστώ, ας πούμε, σε προτάσεις, γιατί προτάσεις και λόγια έχω ακούσει πλήθος σε όλη την αθλητική μου καριέρα. Ξέρω ότι, ας πούμε, δεν έχουν αντίκρισμα τις περισσότερες φορές, και ότι ό,τι κάνει κάποιος στο χώρο του και ειδικά στο ατομικό άθλημα οφείλεται προσωπικά στην προσωπική του δυνατότητα, προσπάθεια, επιμονή των γονιών του και του αθλητή και του προπονητή φυσικά, που θα είναι πάνω από τον αθλητή και θα τον βοηθάει. Εγώ θέλω να προσπαθήσω πολύ, αλλά θέλω να υπάρξει συνέχεια, δηλαδή. Δεν θέλω να απογοητευτούν τα παιδιά. Γι' αυτό και ακόμη δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι μπορώ να προσφέρω. Ναι. Στα σχολεία του Δημοτύχου. Έχω πάει. Για πέστε μου. Στα σχολεία του Δημοτύχου, πώς δουλεύουν, ναι, τα παιδιά? Τι θέλουν να μάθουν από εσάς, από τη ζωή σας, από την καριέρα σας, από τη σταδιοδρομία σας, και πώς εσείς επικοινωνείτε με τα παιδιά? Αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη νότα της ζωής μου. Έχω πάει σε αρκετά σχολεία στο δημοτικά, εκεί τα όσα έχουμε, ας πούμε. Έχουμε ρίξει για κόντιο με πλαστικά κόντια. Η χαρά τους να σε βλέπουν, να συμμετέχουν, σου δίνει εσύ ένα πολύ μεγαλύτερη χαρά. Πραγματικά, όσες φορές φύγα, έφυγα κατασυγκινημένος, δηλαδή, από τα παιδάκια. Τι σας ζητάνε κυρίως, τι θέλουν να μάθουν για εσάς, τι είναι αυτό που τους κάνει εντύπωση όταν σας βλέπουν? Καταρχήν, επειδή είμαστε μικροί πολύ εκεί και με βλέπουν με τα πολιτικά μου, ξέρουν, βέβαια, οι γονείς τους πολλές φορές έχουν πει: αυτός είναι αυτό, έχει κάνει, ήταν αθλητής. Είναι ενημερωμένα τα παιδιά. Είναι ενημερωμένα, ναι. Όταν όμως
θα βάλω τη, θα με καλέσει ένα σχολείο και θα βάλω την αθλητική φόρμα της τότε εθνικής ομάδος, θα πάω με το ακόντιο, με ολυμπιακές δράδες, με μετάλλια εκεί να δούνε, είναι τόσο πολύ μεγάλη χαρά τους. Σου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι απίστευτης ομορφιάς, δηλαδή οι εικόνες. Εκπληκτικό. Μπορώ να πω, δεν έχω λόγια, είναι θαυμάσιο. Η καθημερινότητά σας σήμερα στο Δημότυχο είναι όμορφη, είναι αυτό που θέλετε να έχετε ή σας λείπει κάτι από την ζωή? Είναι όμορφη γιατί έχω τα παιδιά μου, γιατί είμαι δίπλα στα παιδιά μου. Η πόλη μας είναι πολύ μικρή, ναι. Πολύ ήρεμη. Είναι πολύ ήσυχη. Πάρα πολύ. Προσπαθεί και αυτή βέβαια, έχει ένα τμήμα στίβο. Με τον παλιό μου τον προπονητή, είναι ακόμα να προσπαθεί εκεί πέρα. Έχει μπάσκετ, έχει βόλεϊ, προσπαθούνε. Θέλει όμως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Εγώ, όπως σας είπα, δεν έχω ακόμη ασχοληθεί. Δεν ξέρω πότε θα ασχοληθώ. Αυτό το επόμενο βήμα το δικό σας το βάζετε σε ένα μελλοντικό χρόνο πολύ μακριά από αυτό που κάνετε τώρα? Γιατί υπάρχει ένας πλούτος σε εσάς, υπάρχει μια γνώση, υπάρχει μια εμπειρία και υπάρχει μια κοινωνία που θέλει να μάθει και θέλει να συνδεθεί με ένα θετικό παράδειγμα και μια θετική παρουσία όπως η δική σας. Πόσο μελλοντικά το τοποθετείτε στο να δώσετε μέσα από ένα άλλο χώρο? Κανονικά θα έπρεπε ήδη να το κάνω. Θα έπρεπε ήδη να είμαι μέσα στον χώρο. Αλλά σας είπα τους λόγους προηγουμένως. Ναι. Από την άλλη, και εγώ επιμένω, γιατί... Ναι, από την άλλη, εγώ το μόνο που μπορώ, ας πούμε, να... Στο μόνο που μπορώ να βοηθήσω έναν αθλητή είναι στον χώρο του αθλητισμού, του ακονισμού. Δεν είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής που να έχω, ας πούμε, και το χαρτί, ας το πούμε έτσι, να διδάξω κάποια παιδάκια σε κάποιο άλλο άθλημα. Οπότε η δουλειά που θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να είναι πάρα πολύ οργανωμένη, όχι μόνο από μένα και από άλλους καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι να γνωρίζουν τα αντικείμενα του αθλητισμού και να γίνει μια συνολική δουλειά. Συλλογική, ναι. Δουλειά. Εγώ να βοηθάω κάποιους αθλητές στο ακόντιο, κάποιος άλλος να βοηθάει κάποιους αθλητές στο μήκος και ανάλογα το τι έφεση έχει το κάθε παιδάκι. Να έχει δηλαδή τη στήριξη του. Δεν μπορώ εγώ κάποια στιγμή να βλέπω ένα παιδί που ρίχνει ακόντιο και δεν μπορώ να προσφέρω σε κάποιο παιδί το οποίο θα έχει αθλητικές ικανότητες να το βοηθήσω. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο από ακόντιο. Σας ευχόμαστε πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα να σας δούμε στο επόμενο βήμα, σε έναν επόμενο ρόλο, γιατί νομίζω το έχουμε ανάγκη όλοι, και η κοινωνία και οι γονείς και τα παιδιά και οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, κύριε Κατσιώδη. Σας ευχαριστώ γιατί διαθέσατε το χρόνο σας σήμερα για τον κώδικα ζωής της Δέλτα Τηλεόρασης. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Με καινούριες ειδήσεις από τη δραστηριότητά σας και τη ζωή σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε γιατί και απόψε ήσασταν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.